Υπάρχουν διαβαθμίσεις στην αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό? Ευχαριστώ, Βάντερ. Σίγουρα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Το λέει και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, σε εκείνη την περίπτωση της γυναίκας εκείνης η οποία του έπλυνε τα πόδια με το μύρο και του τα σκούπισε με τα μαλλιά της, όπως ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Και της είπε να φαίνονται εσύ αμαρτία σου επολέ. Σκανδαλίστηκαν κάποιοι ευσεβείς Ιουδαίοι και τους είπε ότι αυτοί ηγάπησαν πολύ και αφέθησαν αμαρτίες σε πολλές. Εσύ του λέει ήρθα σήμον σπίτι σου, ούτε τα πόδια μου έπλυνες, ούτε μύρο με άλυψες, ούτε μου είπες τίποτα. Αυτή όμως μου έπλυνε τα πόδια μου, μου σκούπιζε με τα μαλλιά της, όχι πως τα ήθελε ο Χριστός αυτά, αλλά η γυναίκα ηγάπησε πολύ και έλαβε πολύ. Άρα λοιπόν και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο αλλού ότι εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλέ εσύ. Δεν είναι ότι ο Θεός έχει διαβαθμίσει την αγάπη του, ο Θεός αγάπα τους πάντας το ίδιο. Εμείς οι άνθρωποι όμως δεν αγαπούμε τον Θεό κατά τον ίδιο τρόπο. Άλλος αγαπάει πολύ, άλλος αγαπά λιγότερο. Είναι σαν να έχουμε ένα σκεύος και πάμε στη θάλασσα και άλλος έχει ένα ποτήρι, άλλος έχει ένα βαρέλι, άλλος έχει ένα βιτιοφόρο ολόκληρο. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, τη λίμνη του Μαραθώνα, ας πούμε. Ο καθένας παίρνει εκείνο που θέλει, εκείνο που έχει, εκείνο που, το σκεύος το οποίο έχει της αγάπης. Άρα λοιπόν, ο μεν Θεός αγαπά τους πάντες απολύτως κατά τον ίδιον τρόπο, οι άνθρωποι όμως δεν αγαπούμε τον Θεό κατά τον ίδιον τρόπο. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής τον αγάπη ο Ιησούς, γιατί τον αγαπούσε, λέει, περιλίον των άλλων μαθητών? Έκανε προσωποληψίες ο Χριστός? Όχι. Ο Ιωάννης τον αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. Όχι ο Χριστός. Ο Ιωάννης τον αγαπούσε ως εκ τούτου αγαπάτο περισσότερο.